Μάλιστα. Και θα σας αφήσω ναι. με Ολυμπιακούς αγώνες. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε τι έγινε. Ένας τύπος εδώ βγήκε στους δρόμους του Παρισιού σε ένα βίντεο που είχε γίνει viral το τελευταίο διάστημα στα social media και είπε να δοκιμάσει τα Ολυμπιακά αγωνίσματα στίβου στο δρόμο, στην πόλη. Πολουάρ είδαμε δίπλα στο τραμ. Εδώ κάνει μήκος σε σκάμα εργοταξίου. Να. Εδώ πήρε ένα πεπονάκι και πήγε να το κάνει έτσι σφαίρα αλλά τα πήρε λίγο ο Μανάβης. Εδώ είχαμε ένα ύψος πάλι σε εργοτάξιο. Τρέχει μεσαίες αποστάσεις δίπλα στα αυτοκίνητα. Εμπόδια πάλι στα εργοτάξια. Τα έχει διαλύσει τα εργοτάξια. Είναι τρολ για τα έργα που γίνονται στο Παρίσι. Δισκοβολία. Μέσα σε δρόμο. Μην τα δοκιμάσετε, παιδιά. Αυτά που τα δείχνουμε, καταλαβαίνετε. Ναι, μην μπήκε σε καμιά ιδέα κανένα. Επικοντό σε ένα θάμνο. Πάει εδώ σε έναν καημένο ψαρά που βρισκόταν, παίρνει το. το κάνει ακόντιο. και τον παίρνει στο κυνήγιο ψαρά. τον παίρνει στο κυνήγιο ψαρά και στο τέλο θα κάνει και έναν τερματισμό εν μέσω αποθέωση που υπάρχουν. Αυτά προφανώ για να γυρίσει το βίντεο έγιναν. Υπήρχαν όλοι και σηκώνουν τα σημαίακια του Παρισιού. Είναι πολύ ωραίο βιντεάκι. Παιδιά, μην δοκιμάσετε τίποτα και στου δρόμου γενικότερα. Προφανώ είναι μόνο για το viral βίντεο. αλλά ήταν ωραία εμπνευσμένα. Αυτό με το κουλουάρ μ' άρεσε. Είχε. Ναι, είχε έμπνευση. Είχε έμπνευση. Δηλαδή σκέφτηκε το τραμ δίπλα εκεί. Όλα όσα έκανε επικίνδυνα. Συγγνώμη, δηλαδή. Μόνο το Ντεντόγλου δεν φαντάζομαι να πηδήξει σε κανένα τέτοιο εργοτάξιο. Ευχαριστούμε πολύ, Έλβη.